Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος υποδέχθηκε στο Υπουργείο τον αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Γκάντς. Ο κύριος Γκάντς πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας και είχε συνομιλίες με τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Στις συνομιλίες που είχαν οι δύο Υπουργοί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, επιβεβαιώθηκε η σημασία των ισχυρών διαχρονικών δεσμών φιλίας Ελλάδας και Ισραήλ και τη στρατηγική αμυντική σχέση τους για την ασφάλεια και την άμυνα των δύο χωρών, αλλά και τη σταθερότητα και ευημερία της ευρύτερης περιοχής. We also discussed the security situation in the Eastern Mediterranean, a region of great strategic importance for the prosperity of our countries. But also with many challenges and threats. We reaffirmed our strong will, our strong commitment and determination to face these challenges effectively. Στη συνάντηση υπογραμμίστηκε επίσης το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο και η δυναμική της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων Ελλάδος και Ισραήλ, η υλοποίηση σημαντικών αμοιβαίως επωφελών προγραμμάτων στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και η κοινή επιθυμία για περαιτέρω ενίσχυσή τους. We are determined to maintain this ever-increasing momentum and also to enrich our defense industrial cooperation to the mutual benefit of our countries with new activities and important projects such as the flagship project of the International Flight Training Center in Kalamata. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν ακόμη για τον αδικαιολόγητο και βάναυσο πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, ο οποίος αποτελεί κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. The global threat we see today are simply the seeds for the challenges that will develop and grow in the future, impacting national security, food supplies, immigration, energy resources and more. Ο Υπουργός κ. Παναγιωτόπουλος συνεχάρει τον Ισραηλινό ομολογό του για την πρόσφατη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου, η οποία δημιουργεί προηγούμενο και αποτελεί παράδειγμα για όλες τις χώρες της περιοχής. Καταδεικνύει επίσης σαφώς ότι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών είναι εφικτή υπό την θεμελιώδη προϋπόθεση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Οι τρέχουσες εξελίξεις σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο απασχόλησαν τα μέλη της ομάδας επαφής για την άμυνα στην Ουκρανία σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη και στην οποία συμμετείχε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος. Στην τηλεδιάσκεψη που οργανώθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργού Άμυνας στον ΗΠΑ, Λόιντ Όστιν, συμμετείχαν υπουργοί, υφυπουργοί άμυνας και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή αμυντικού εξοπλισμού, εκπαίδευση του στρατιωτικού προσωπικού των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και στη συνεργασία μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών για κάλυψη των εξοπλιστικών αναγκών. Ο κ. Παναγιωτόπουλος τόνισε μεταξύ άλλων ότι η εισβολή στην Ουκρανία αποτελεί κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου που υπονομεύει την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ευρώπη. Επίσης αναφέρθηκε στην ανθρωπιστική και αμυντική βοήθεια που έχει παρασχεθεί από τη χώρα μας στην Ουκρανία. Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε επίσης ο αρχηγός ΓΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος. Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκαν οι εορτασμοί για την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων, μια ημέρα αφιερωμένη στους προασπιστές των ιδανικών της πατρίδας μας. Η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία ήταν παρούσα στις εορταστικές εκδηλώσεις που στόχο είχαν να αναδείξουν τόσο το στρατιωτικό ρόλο των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και την κοινωνική τους προσφορά. Νοεμβρίου, μια ημέρα ορόσημου. Ημέρα που το έθνος τιμά με υπερηφάνεια, συγκίνηση και υπέρτατο σεβασμό τις ένοπλες δυνάμεις για την προσφορά τους στη διατήρηση της ελευθερίας και της ειρήνης της πατρίδας μας. Οι εορτασμοί της 21ης Νοεμβρίου ξεκίνησαν με τη δοξολογία που τελέστηκε στον Καθεδρικό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη από την πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου. Οι ένοπλες δυνάμεις
με το άρτιο επίπεδο εκπαίδευσης, ετοιμότητας και πατριωτικού ήθους που τις διακρίνει, αποτελούν τον εγγύητη της εθνικής μας ανεξαρτησίας και της ασφάλειας των συνόρων μας. Ως ευκαιρία εθνικής συσπήρωσης και αυτοπεποίθησης, χαρακτήρισε την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ισχυρότερη παρά ποτέ. Τιμούμε σήμερα εκείνες και εκείνους που τιμούν το εθνόσημο σε στεριά, θάλασσα και αέρα, μέρα και νύχτα. Απαντώντας με ετοιμότητα στην προκλητικότητα και με επιφυλακή σε κάθε επιβολή. Το βράδυ πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά εορταστική εκδήλωση στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με τη συμμετοχή της διακλαδικής μπάντας των ενόπλων δυνάμεων και άλλων καταξιωμένων καλλιτεχνών. Παρόντες ήταν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Χαρδαλιάς, ο Αρχηγός ΓΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντινάβαρχος Τηλιανός Πετράκης και ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος Θεμιστοκλής Μπουρουλιάς. Σήμερα λοιπόν αποτείουμε φόρο τιμής στη διαχρονική προσφορά των ενόπλων δυνάμεων για την εξασφάλιση της ειρήνης, της ελευθερίας και της δημοκρατίας, για τη διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ανεξαρτησίας πατρίδας μας, ώστε η χώρα να μπορεί να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά όλες τις σύγχρονες προκλήσεις ασφαλείας για την υπεράσπιση με αρετή και τόλμη των διαχρονικών αξιών του ελληνισμού. Ξεχωριστή καλεσμένη στις εορταστικές εκδηλώσεις ήταν μια γυναίκα σύμβολο, μια γυναίκα που αφιέρωσε την ψυχή της στις ένοπλες δυνάμεις, η Ειρήνη Κατσοτούρχη, η κυραρινιό της Κινάρου. Το υψηλό ηθικό, ο επαγγελματισμός, το πείσμα, η αταλάντευτη θέληση, αλλά κυρίως η ισχύ των όπλων σας και η φωτιά της ψυχής σας αποτελούν την καλύτερη εγγύηση ότι η Ελλάδα θα παραμείνει ισχυρή, ελεύθερη και ανεξάρτητη. Η πατρίδα ευγνωμονεί όλες εκείνες τις γυναίκες και τους άνδρες των ενόπλων δυνάμεων για τη συνεχή τους προσπάθεια, τις θυσίες και την προσήλωση στο έργο τους 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Χρόνια πολλά στις ένοπλες δυνάμεις. Το πολεμικό ναυτικό ανέθεσε τη συντήρηση και αποκατάσταση των τοιχογραφιών μιας εκκλησίας του σε Αγιογράφο, περισσώζοντας έτσι ένα πολύτιμο κοιμήλιο. Πρόκειται για την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στη ναυτική βάση Κανελόπουλος, το άλλοτε ναυτικό Χυρός Καραμαγκά, που είναι γεμάτη από έργα της Βυζαντινής περίοδου γνωστών Ελλήνων οικαστικών, όπως ο Φώτης Κόντογλου και ο Παναγιώτης Τέτσης. Στην πύλη στο ναυτικό οχυρό Καραμαγκά βρίσκεται ο ιερός ναός του Αγίου Δημητρίου, που στο εσωτερικό του κλείνει ευλαβικά το θαύμα μαζί με την τέχνη. Στην περιοχή υπήρχε παλαιότερα, μιλάμε για το 1940 περίπου, ναυτικό φυλάκιο, όπου φύλαγε ναύτης το βράδυ Σκοπιά και του φανερώνεται έφυπος ο Άγιος Δημήτριος. Ο ναύτης μες το βράδυ και στην απορία του φωνάζει άλτιση ποιος είναι και του απαντάει Δημήτριος ο Θεσσαλονικεύς. Και τι θα ήθελες, θέλω να πεις, λέει στον διοικητή σου, να φτιάξει ναό στη συγκεκριμένη περιοχή, επωνόματί μου. Η μαρτυρία έγινε τελικά πιστευτή και το 1945 που το πολεμικό ναυτικό ξεκίνησε την ανέγερση του ιερού ναού στο σημείο που υπέδειξε ο ναύτης, αυτή επαληθεύτηκε. Μετά από τις 3-4 πρώτες καπανιές βρίσκεται η θαυματουργή εικόνα του Αγίου Δημητρίου που χρονολογείται το 1783. Μέχρι την
αποπεράτωσή του όμως το 1959 αποτέλεσε και ένα πραγματικό εικαστικό εργαστήρι. Ο Παναγιώτης Τέτσης, ο Κωνσταντίνος Ξινόπουλος, ο Αγίνωρας Θεριάδης, ναύτες τότε, αλλά μετέπειτα μεγάλοι Έλληνες εικαστικοί, ήταν εκείνοι που με την καθοδήγηση του Φώτη Κόντογλου χάραξαν αυτές τις αγιογραφίες. Τα χρώματα φεύγουν, απλώς ακουμπώντασταν, γίνονται σκόνη και επίσης στα πρόσωπα πέφτουν κατευθείαν ό,τι υπάρχει πάνω και σκορπάει. 60 και πλέον χρόνια μετά την αποπεράτωσή του, η συντήρηση όλων των αγιογραφιών ήταν παραπάνω από επιβεβλημένη. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στις τοιχογραφίες, χωρίς να κάνουμε κανενός είδους εικαστική παρέμβαση, είναι πρωτίστως να τις σταθεροποιήσουμε με υδατοδιαλυτές κόλλες και τα ελάχιστα σημεία τα οποία έχουν φθαρεί ανεπανόρθωτα να μπορέσουμε να τα αποκαταστήσουμε με μεγάλη προσοχή και σεβασμό. Με κινήσεις χειρουργικές και υλικά προσεκτικά διαλεγμένα, όλα τα πρόσωπα αποκτούν ξανά την πρώτη του ζωντάνια. Από την κορυφή του Τρούλου, 4 επίπεδα με σκαλοσχές ψηλά, μέχρι και την είσοδο του ναού στην αγιογραφία με την αναπαράσταση του ίδιου του θαύματος που αποκαταστάθηκε από τις πρώτες. Την ιστορία του μνημείου, η οποία καταγράφεται ακριβώς πίσω μου από τον Κωνσταντίνο Ξινόπουλο, την έχω συγκεντρώσει μέσα από τις διηγήσεις του Παναγιώτη Τέτσι και του Ιωάννη Βασιλόπουλου. Επίσης έχει δημοσιευτεί στην Ναυτική Επιθεώρηση και σύντομα πρόκειται όλα τα στοιχεία να εκδοθούν σε μια μεγαλύτερη έκδοση που θα αναφέρονται με κάθε λεπτομέρεια. Σήμερα η συντήρηση έχει ολοκληρωθεί, ενώ η αυθεντική εικόνα φυλάσσεται πάντα μέσα στον Ιερό Ναό. Η χάρη του Αγίου Δημητρίου, που κέρδισε τη δική του θέση στην καρδιά του πολεμικού ναυτικού, χαρίζει την ευλογία του σε όλον τον κόσμο που υπηρετεί στη ναυτική βάση. Στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκπαίδευση της τρίτης εκπαιδευτικής σειράς για την αντιμετώπιση πολεμικού τραύματος με τη συμμετοχή 24 αξιωματικών του υγειονομικού. Η εκπαιδευτική αυτή διαδικασία έχει δρομολογηθεί από τη Διεύθυνση Υγειονομικού σε συνεργασία με τις ειδικές δυνάμεις. Οι πρώτες βοήθειες στο πεδίο της μάχης αποτελούν μια κρίσιμη ικανότητα που σε περίοδο πολέμου θα σώσουν ζωές. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το τονίσουμε στο πεδίο της μάχης, γιατί είναι διαφορετική αντιμετώπιση εν καιρό ειρήνης και διαφορετική σε μια περίοδο όπου τα μέσα είναι περιορισμένα και υπάρχει αντικειμενικά η υποχρέωσή μας να εκτελέσουμε μια αποστολή. Κατόπιν διαταγής του Γενικού Επιτελείου Στρατού στο πλαίσιο εφαρμογής Μνημονίου Συνεργασίας της Σχολής Εφαρμογής Υγειονομικού με το μη κερδοσκοπικό σωματείο Προνοσοκομιακή Φροντίδα, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η τρίτη εκπαιδευτική σειρά για την αντιμετώπιση πολεμικού τραύματος με τη συμμετοχή 24 αξιωματικών διαφόρων ειδικοτήτων του υγειονομικού. Τα μέσα από το δομικό οριζόντιο. Πολύ ωραία, κόβει τη μεμβράνη. Όλο το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε αυτό, οργανώνεται πάνω σε αυτό. Και γίνεται μέσα από σενάρια προσομοίωσης, από σταθμούς δεξιοτήτων. Έπειτα, σηκώνουμε τώρα ερυθάλαμο με τη σύριγγα. Επί δύο ημέρες ήρθαμε σε επαφή με δύσκολες και αγχωγόνες καταστάσεις, ωστόσο ανταποκριθήκαμε παρκώς. Η τελική δοκιμασία ήταν ιδιαίτερα απαιτητική. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μετά το πέρας της εκπαίδευσης θα μπορούμε να διαχειριστούμε καταστάσεις και τραυματίες στο πεδίο της μάχης, γρήγορα και αποτελεσματικά. Τραύμα. Για πόσο πάμε γρήγορα, λέγε. Μέχρι να σταματήσει η αιμορραγία. Για πόσο θα πιέζεις, μέχρι να πεθάνεις. Τουλάχιστον 5 λεπτά. Ωραία. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι εάν κατορθώσει ένας τραυματίας από την πρώτη γραμμή και φτάσει στο κινητό χειρουργικό νοσοκομείο εκστρατείας, είναι πιθανόν σε ένα ποσοστό που πλησιάζει περίπου το 100% να επιβιώσει. Οι εκπαιδευόμενοι μέσα από μια διαδικασία η οποία εξομοιώνει το στρες της μάχης καλούνται να παρέχουν πρώτες βοήθειες και προνοσοκομιακή περίθαλψη υπό την άμεση επίβλεψη εκπαιδευτών. Η διαδικασία όπως μπορούμε να παρακολουθήσουμε είναι ιδιαίτερα επίπονη. Ένα, σφιχτά, σφιχτά. Πάμε, σφίξτο! Αυτή η εκπαίδευση ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για μας, τους αξιωματικούς υγειονομικού, να εξελίξουμε την εκπαίδευσή μας στην παροχή πρώτων βοηθειών στο πεδίο της μάχης, σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι στρεσογόνο και απαιτητικό. Τα βασικά αίτια απώλειας ζωής έπειτα από τραυματισμό αφορούν ακατάσχετη αιμορραγία από εχθρικά πυρά, ακροτηριασμό άκρων, απόφραξη αεραγωγών,
και πνευμονοθώρακας υποτάσσει. Η αντιμετώπιση τους απαιτείται να είναι άμεση. Όλη η εκπαιδευτική ομάδα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την ομάδα των εκπαιδευμένων, γιατί τα παιδιά δώσαν το καλύτερο τους σε αυτό, ανταπόκριθηκαν κάτω από δύσκολες συνθήκες, μέσα στη ζέστη του καλοκαιριού, και περάσαν ένα διήμερο και το αφιερώσαν για αυτή την εκπαίδευση, που πιστεύω ότι και εμείς ανταποκριθήκαμε στους στόχους τους. Παρουσία του αρχηγού ΓΕΘΑ, στρατηγού Κωνσταντίνου Φλόρου, και του αρχηγού ΓΕΑ, αντιπτέραρχου υπτάμενου Θεμιστοκλή Μπουρολιά, πραγματοποιήθηκε στην 115 πτέρυγα μάχη στη Σούδα, η ημέρα διακεκριμένων επισκεπτών της διμερούς άσκησης Ελλάδας και Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας με την επωνυμία Falcon I3. Η συγκεκριμένη άσκηση διεξάγεται για τρίτη κατά σειρά φορά στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού του ΓΕΘΑ για την επαύξηση της επιχειρησιακής εκπαίδευσης των ενόπλων δυνάμεων με φίλες και σύμμαχες χώρες. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διμερής άσκηση Ελλάδας και Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας Falcon I3, στην οποία συμμετείχαν 6 μαχητικά F-15 που μεταστάθμευσαν για το σκοπό αυτό στην 115 πτέρυγα μάχη στη Σούδα. Κατά την ημέρα διακεκριμένων επισκεπτών που πραγματοποιήθηκε στην 115 πτέρυγα μάχης, παρουσία του αρχηγού ΓΕΘΑ, στρατηγού Κωνσταντίνου Φλόρου, και του αρχηγού ΓΕΑ, αντιπτέραρχου Θεμιστοκλή Μπουρολιά, παρόντες ήταν επίσης ο αρχηγός της αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας, αντιπτέραρχος Τούρκη Μπιν Μπαντάρ Αλ Σαούντ, ο διοικητής της ΑΣΔΕΝ, αντιστράτηγος Δημήτριος Χούπης, ως εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΣ, ο υπαρχηγός στόλου, υποναύαρχος Πολυχρόνης Κουλούρης, ως εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΝ, καθώς και ακόλουθη άμυνας των ΗΠΑ, της Αιγύπτου, της Γαλλίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Είναι πολύ ευχάριστο να βλέπουμε φίλους και συμμάχους στην περιοχή. Μας δίνει την ευκαιρία μέσα από τέτοιου είδους συνεκπαιδεύσεις να στέλνουμε το μόνο μήνυμα που στέλνουμε εμείς, το μήνυμα της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή. Η δικημνία έγινε από τον αρχηγό ΓΕΘΑ για την πρόσφατη συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας στις δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης των στρατιωτικών δεσμών τους με επίκεντρο την ελληνική δύναμη Σαουδικής Αραβίας, η οποία υποστηρίζει την ανάπτυξη πυροβολαρχίας κατευθυνωμένων βλημάτων Patriot για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου. Για μία ακόμα φορά, η αετή της αεροπορίας Σαουδικής Αραβίας, τα μαχητικά F-15C, βρέθηκαν εδώ στην 115 πτέρυγα μάχη στη Σούδα, διεξάγοντας στενή συνεκπαίδευση με μαχητικά F-16 Block 52 της πολεμικής μας αεροπορίας σε ευρύ φάσμα αεροπορικών επιχειρήσεων. Μεταξύ άλλων, στην άσκηση Falcon I συμμετείχαν μαχητικά F-16, Mirage 2000 Παύλα 5, F-4 και αεροσκάφη εναέριας επιτήρησης που προσέφεραν τη δυνατότητα ρεαλιστικής συνεκπαίδευσης με τα F-15 της Σαουδικής Αραβίας σε αποστολές εναέριας μάχης μεταξύ διαφορετικών τύπων, προστασία δύναμης και γυμνάσια αεράμυνας με μονάδες επιφανείας πολεμικού ναυτικού. Είμαστε και ισχυροί στα όπλα και ισχυροί στις συμμαχίες. Μέσω λοιπόν αυτών των συμμαχιών προωθούμε το μήνυμα της αποτροπής, της ισχύως, της επικράτησης. Είμαστε εδώ να προφυλάξουμε και να προστατεύσουμε κάθε κουκίδα πάνω στο χάρτη, κάθε βράχο μέσα στην ελληνική επικράτεια και όχι μόνο. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της άσκησης Falcon I3, ο αντιτέραχος Θεμιστοκλής Μπουρολιάς συμμετείχε μαζί με τον αρχηγό της αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας σε εκπαιδευτική πτήση εναέριας μάχης 2 F-16 Block 52 της 340 μοίρας με 2 Σαουδαραβικά F-15. Ένας από τους στόχους που έθεσε η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων στη φετινή θερινή εφαρμοσμένη στρατιωτική εκπαίδευση που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο ήταν η εξοικείωση των σπουδαστών της με το υγρό στοιχείο. Οι Ευέλπιδες ειδικεύτηκαν στις αμφίβιες επιχειρήσεις καθώς και σε μια σειρά δραστηριοτήτων όπως η διέλευση υδάτινου κολλήματος και η κατασκευή πεζογέφυρας.
Με το πέρας της πρωινής αναφοράς και έχοντας πάντα την ελληνική σημαία ψηλά, οι ευέλπιδες μεταβαίνουν επί του ρέματος Μαυρόλομπου στην περιοχή του Λιτοχώρου. Στο πλαίσιο της θερινής διαβίωσης, εκπαιδεύονται με πλωτά μέσα στις αμφίβιες επιχειρήσεις. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο αντικείμενο στο οποίο οι σπουδαστές εκπαιδεύονται στη τεχνική διέλευση του κολλήματος, καθώς και στους σκόπους αναρρίχησης για την αποτελεσματική διέλευση του περάσματος. Η κίνηση πάνω στο σχοινί απαιτεί καλή φυσική κατάσταση. Συντονισμός και σωματική αντοχή είναι τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για να διέλθουν επιτυχώς του ρέματος, είτε μέσω συγχρονισμένης κοπηλασίας, είτε με την κατασκευή πεζογέφυρας. Είναι ένα απαιτητικό αντικείμενο εκπαίδευσης, καθώς καθίσταται απαραίτητος ο συντονισμός και συνεργασία μεταξύ των ασκουμένων για την ορθή και ταχεία κατασκευή της πεζογέφυρας. Και από τα γαλήνια νερά του ρέματος καλούνται να εφαρμόσουν όσα διδάχτηκαν κόντρα στα θαλάσσια κύματα. Με θαλάσσια μέσα έχει σκοπό να αποκτήσουν οι ευέλπιδες επαφή με το υγρό στοιχείο και εμπειρία στον τρόπο διεξαγωγής των αμφιβίων επιχειρήσεων. Η εκπαίδευση στη θάλασσα ήταν από τις πιο ενδιαφέρουσες στη θερινή εκπαίδευση της σχολής, αφού διδαχτήκαμε αντικείμενα όπως κατασκευή σουσιβίου με τα ατομικά μας είδη, κοπηλασία και κολύμβηση μάχης. Μετά τη δύση του ηλίου, οι ευέλπιδες επιβιβάζονται σε λαστιχένιες λέμβους τύπου Zodiac, λαμβάνουν σχηματισμό παραβολής και προετοιμάζονται για την εκτέλεση της αποστολής τους. Στόχος τους είναι ο σχηματισμός προγεφυρώματος επί της ακτής και η ανακατάληψη του εδάφους. Στο τελικό στάδιο της κίνησής τους, εκτελούν έφοδο, ανακτώντας την παραλία Λιτοχώρου από τον εχθρό. Την υψηλή διαλειτουργικότητα και επιχειρησιακή ικανότητα επί του πεδίου επέδειξαν ουλαμοί αρμάτων Leopard 2 σε συνεργασία με ουλαμό αρμάτων Abrams 1 του Αμερικανικού στρατού στο πλαίσιο του διαγωνισμού μονάδων τεθωρακισμένων του Δέλτα Σώματος Στρατού στο πεδίο βολής αρμάτων στο Πετροχώρι Ξάνθης. Την τελική φάση του διαγωνισμού παρακολούθησε ο διοικητής του Δέλτα Σώματος Στρατού, αντιστράτηγος Ιωάννης Τσιόπλος, ως εκπρόσωπος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Αυτή ήταν η μεγάλη πρόκληση. Leopard 2 εναντίον Mi-1 Abrams. Τέσσερις ουλαμοί αρμάτων μάχης του ελληνικού στρατού και ένας ουλαμός αρμάτων του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών αναμετρήθηκαν στο πεδίο βολής αρμάτων στο Πετροχώρι Ξάνθης. Μεγάλη συνάντηση στο πλαίσιο του 5ου διαγωνισμού ουλαμών αρμάτων μονάδων τεθωρακισμένων του Δέλτα Σώματος Στρατού Θράκη έδωσε την ευκαιρία σε 5 συνολικά ομάδες Ελλήνων Μαυροσκούφιδων και Αμερικανών συναδέλφων τους από το πρώτο τάγμα του 18ου Συντάγματος Πεζικού από το Fort Riley στο Κάνσας των Ηνωμένων Πολιτειών να αποδείξουν στην πράξη το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και επιχειρησιακής ετοιμότητάς τους. Πέντε ομάδες αξιολογήθηκαν σε επιχειρησιακές διαδικασίες με μετρήσιμα αντικειμενικά κριτήρια σε τακτική μικροκλιμακίων, τεχνική βολής και τεχνικών θεμάτων των αρμάτων. Ο αγώνας προβλήματος
βλέπει το σενάριο στον καθαρά στραυματία μετά από χτύπημα που έχει δεχτεί το άρμα από ένα αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, ο οποίος το σενάριο απεικονίζεται με ένα καπνογόνο. Και στη συνέχεια, αφού γίνεται η μεταφορά του τραυματία, η οποία πρέπει να γίνει σε χρόνο μικρότερο του ενός λεπτού, σε απόσταση 10 μέτρων από το άρμα, το πλήρωμα ξεκινάει το λύσιμο και το δέσιμο της επίστριας. Η τελική κατάταξη προέκυψε από το συνδυασμό του χρόνου που χρειάστηκε το κάθε πλήρωμα για να ολοκληρώσει τις δοκιμασίες, σε συνάρτηση με την επιμέρους βαθμολόγηση των δεξιοτήτων του. Η συνεργασία με τον Ουλαμό Αρμάτων των ΗΠΑ συμβάλλει και στην ευγενή άμυλα μεταξύ των κρατών, αλλά και στη γνωριμία των συνηθιών, αλλά και της επιχειρησιακής δυνατότητας ξένων στρατών. Σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού, ιδιαίτερα εμφανίστηκαν η προσπάθεια, το πάθος και η γνώση των αντικειμένων από τους διαγωνιζόμενους. Ενώ Έλληνες και Αμερικανοί ενίσχυσαν την επιχειρησιακή τους ικανότητα και εκπαίδευση, ανταλλάσσοντας εμπειρίες και τεχνογνωσία. Πρώτος στη γενική κατάταξη ήρθε ο Ουλαμός στις 2.11 επιλαρχίας μέσων αρμάτων. Ενώ τη διαγωνιστική διαδικασία παρακολούθησαν 24 παρατηρητές από 9 χώρες. Στην ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου, τον Νοέμβριο του 1942, αναφέρεται το βίντεο του Κινηματογραφικού Αρχείου του Πολεμικού Μουσείου. Στις 29 Σεπτεμβρίου του 1942, μια ομάδα αποτελούμενη από 12 κομμάντος, με επικεφαλής τον συνταγματάρχη Έντι Μάγερς και τον ελληνομαθή ταγματάρχη Κρις Γουντχάους, έπεσε με αλεξίπτωτα στην περιοχή της Γιώνας. Σκοπός τους να έλθουν σε επαφή με Έλληνες αντάρτες και να ελοποιήσουν την επιχείρηση Χάρλινγκ που είχε σχεδιάσει το συμμαχικό στρατηγείο στο Κάιρο. Το σχέδιο συνίστατο στην ανατίναξη μιας από τις τρεις γέφυρες, Παπαδιάς, Ασοπού και Γοργοπόταμου. Και οι τρεις βρίσκονταν στον ορεινό όγκο του Μπράλου, πάνω από τις οποίες διέρχεται η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης-Αθηνών. Ήταν η μοναδική αξιόπιστη δίωδος προς τα λιμάνια της Νότιας Ελλάδος και η εχρήστευσή της θα προκαλούσε την διακοπή του ενεφοδιασμού της γερμανικής στρατιάς του Ρόμελ στη Βόρειο Αφρική. Βρισκόμαστε λίγο πριν από τη μάχη του Ελλαδαμέη, που θα έκρινε πολλά για την πορεία των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή αυτή. Οι Σαμποτέρ, μετά από περιπλανήσεις, ήρθαν σε επαφή με τους αντάρτες των δύο κυριωτέρων αντιστασιακών οργανώσεων, του ΕΛΑΣ υπό τον Άρη Βελουχιώτη και του ΕΔΕΣ υπό τον Απολέοντα Ζέρβα. Κατέστρωσαν το σχέδιο της ανατίναξης της γέφυρας του Γοργοποτάμου και το βράδυ της 25ης προς 26 Νοεμβρίου του 1942 ξεκίνησε η επιχείρηση. Τη φρουρά της γέφυρας αποτελούσαν 100 περίπου Ιταλοί και 3-4 Γερμανοί με βαριά πολυβόλα και οπλοπολυβόλα. Οι αντάρτες ήταν περίπου 150 με αριθμητική υπεροχή των του ΕΛΑΣ. Στις 11 το βράδυ, όλα τα τμήματα βρίσκονταν στις θέσεις τους. Έκοψαν τα τηλεφωνικά σύρματα και δόθηκε με πυροβολισμό το σύνθημα έναρξης της μάχης. Παράλληλα, ξεκίνησε και το έργο των Σαμποτέρ, οι οποίοι υπονόμευσαν με εκρηκτικά τις γραμμές του τρένου και τους πυλώνες της γέφυρας. Γύρω στις 1.30 σημειώθηκε η πρώτη έκρηξη. Την ώρα εκείνη κατέφθαινε μια αμαξοστοιχεία με ενισχύσεις από τη Λαμία για νοπλάδι. Λίγο αργότερα σημειώθηκε και δεύτερη έκρηξη και έτσι ολοκληρώθηκε η καταστροφή με επιτυχία. Οι αντάρτες με ελάχιστες απώλειες συμπτύχθηκαν ικανοποιημένοι στο χωριό Μαυρολιθάρι όπου γιόρτασαν την νίκη. Η ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου ήταν μια από τις μεγαλύτερες πράξεις δολιοφθοράς κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ενίσχυσε το ηθικό των Ελλήνων και τους δημιούργησε την αισιόδοξη βεβαιότητα ότι οι ενωμένοι θα μπορούσαν να πετύχουν πολλά στον αγώνα
εναντίον των κατακτητών. Το ψυχρό μάτι του απαλλαγμένου από τις προκαταλήψεις μελετητή της ιστορίας δεν μπορεί παρά να καταλήξει στη ρίση ενός από τους πρωταγωνιστές του γεγονότος, του Chris Woodhouse. Ο Γοργοπόταμος, χωρίς Ζέρβα, δεν γινόταν. Χωρίς Άρη, δεν πετύχαινε. Κυρίες και κύριοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα.